Η χώρα μας φέτος φιλοξενεί την μεγαλύτερη νατοϊκή αεροπορική άσκηση. Η Τουρκία όμως, όπως και στον Ηνίοχο 2023, δεν κατέθεσε σχέδια πτήσεων για το ελληνικό FIR και έτσι ακυρώνει τη συμμετοχή της στην Ramstein Flag 2024, που θα διεξαχθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου. Η νατοϊκή άσκηση Ramstein Flag 2024 θα διεξαχθεί με επίκεντρο την αεροπορική βάση Ανδραβίδας και Αράξου και με τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των συμμάχων με συνολικά 140 μαχητικά. Περίπου 1.500 άτομα, πληρώματα, προσωπικό εδάφους και διάφοροι επιτελείς θα φιλοξενηθούν στις δύο βάσεις. Στην βάση της Ανδραβίδας, που αποτελεί υποψήφια βάση για τα μελλοντικά ελληνικά F-35, θα μετασταθμεύσουν τουλάχιστον 15 αμερικανικά και ιταλικά F-35. Οι Ιταλοί και οι Αμερικανοί έχουν ήδη επιθεωρήσει τις υποδομές της βάσης, αφού το F-35 δεν είναι ένα απλό μαχητικό. Τα Ραφάλ και τα Μιράζ, ελληνικά και μη, που θα συμμετέχουν, ίσως να μετασταθμεύσουν στην Τανάγρα. Επίσης, ενδέχεται αμερικανικά μαχητικά να επιχειρήσουν και από αεροπλανοφόρα. Αρχικά η Άγκυρα είχε αποδεχτεί το Technical Arrangement, αλλά η επιμονή της Τουρκίας, που συνδέεται με τη ρητορική της, να μην αναγνωρίσει μια σειρά από ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, που αφορούν τους κανόνες εναέριες κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών και τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδος στα 10 ναυτικά μίλια, την καθιστούν για ακόμα μια φορά μαύρο πρόβατο. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.